Σας καλωσορίζω, αγαπητές φίλοι, αγαπητοί φίλοι, στη σημερινή συνάντηση. Είναι μεγάλη μου χαρά που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Πλησιάζουμε και στην περίοδο των εορτών. Θα ήθελα να σας πω ότι θεωρώ τη συμμετοχή στο δημοκρατικό γίγνεσθε και σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την δημόσια ζωή του τόπου σαν μια γιορτή. Θεωρώ δηλαδή ότι το να συμμετέχεις στα κοινά και να προσπαθείς να προσφέρεις στον τόπο σου από όποια θέση οι πολίτες σου τάζουν είναι κάτι εορταστικό. Και αυτό θα ήθελα να συνδέσω την έλευση των Χριστουγέννων και των εορτών του νέου έτους με την πρόσκληση τη σημερινή. Μία πρόσκληση που έχει να κάνει με τη βαθιά ανησυχία μου σαν άνθρωπος και σαν πολίτης για την πορεία του τόπου, για τις εξελίξεις που υπάρχουν στην πολιτική ζωή και για την κατάσταση η οποία θεωρώ ότι δεν πηγαίνει προς το καλύτερο. Αυτό με θλίβει βαθύτατα. Και αυτή μου η θλίψη και ανησυχία ήταν και η αφορμή που πριν από λίγα χρόνια αποφάσισα μαζί με περίπου 170 συμπολίτες μας από το Δήμο Βέρειας να σηκωθούμε από τον καναπέ μας και από την βολική θέση στην οποία πολλές φορές νιώθουμε όταν είμαστε στον καναπέ μας και στα ωραία της καθημερινότητάς μας και να αποφασίσουμε ενεργά, δυναμικά, συμμετοχικά να διεκδικήσουμε το να αναλάβουμε την εντολή διοίκησης του Δήμου Βέρειας. Ήταν μια πρωτοβουλία η οποία συνεχίζει με φλόγα και με πάθος να μας διακατέχει. Θεωρούμε καθήκον μας και χρέος μας προς τους πολίτες του Δήμου Βέρειας αλλά και προς τον εαυτό μας να συμμετέχουμε στα κοινά. Βλέπουμε ότι τα πράγματα πρέπει να βελτιωθούν και πρέπει να αλλάξουν προς το καλύτερο και θλιβόμαστε γιατί σε αυτό το χρονικό διάστημα όχι μόνο τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και εξελίξεις στην κεντρική πολιτική ζωή της χώρας μας βαίνουν δυστυχώς προς το χειρότερο. Θεωρώ και γι' αυτό ήθελα σήμερα να σας μιλήσω, ότι πρέπει να βρεθούμε σε μία εγρήγορση, σε μία κοινωνική και πολιτική εγρήγορση και επαγρύπνηση, προκειμένου να βοηθήσουμε τον τόπο μας, να βοηθήσουμε την κοινωνία μας, να εξέλθει από αυτή τη δυσάρεστη θέση στην οποία έχει βρεθεί. Δεν θέλω να περιγράψουμε την κατάσταση, την ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά και την έχουμε περιγράψει πολλές άλλες φορές. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε όμως, γιατί μου κάνετε την τιμή σήμερα, εκτός από τους αγαπητούς φίλους από την περιοχή της Βέρειας και της Ιμαθίας ευρύτερα, να με τιμήσετε στη σημερινή συνάντηση και δημοσιογράφοι εκτός από τον νομό Ιμαθίας, να αναφερθώ σε 5 πράγματα για την ταπεινότητά μου, για τον εαυτό μου, τα οποία ίσως θα σας διευκολύνουν και ώστε να καταλάβετε γιατί αντιδρώ για κάποια πράγματα με μεγαλύτερη θέρμη, για κάποια άλλα τα βλέπω κάπως διαφορετικά. Είχα την τύχη να μεγαλώσω σε μια οικογένεια αυτής της τάξης που σήμερα λέγεται μεσαία τάξη που διαλύεται. Οι γονείς μου ήταν δημόσιοι υπάλληλοι και μου βοήθησαν να αποκτήσω μια ευρύτατη παιδεία και μόρφωση. Με αποτέλεσμα να εισέλθω πρώτος στην εποχή μου από τους υπολείπους αποφύτους της Βέρειας στο Πανεπιστήμιο και ειδικότερα στην Ανοιχτή Σχολή της Θεσσαλονίκης, να έχω τη δύναμη και τη χαρά να τελειώσω στα 4 χρόνια και να βρεθώ μετά με σπουδές στη Γερμανία, όπου έκανα μεταπτυχιακά και διδακτορική διατριβή. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, είχα την τύχη να γνωρίσω τη σύζυγό μου, η οποία είναι επίσης δικηγόρος Βερείας. Εγώ για λόγους καθαρά επαγγελματικούς επέλεξα να έχω την επαγγελματική μου έδρα στη Θεσσαλονίκη και παράλληλα λόγω της κρίσης των τελευταίων ετών επέλεξα και έχω σαν δεύτερη επαγγελματική μου έδρα και δραστηριότητα το Μόναχο της Γερμανίας. Είμαι δηλαδή μέλος των Δικηγορικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης και Μονάχου. Η δε σύζυγός μου είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Βερείας. Αγωνιζόμαστε χωρίς από την πρώτη στιγμή να έχουμε κάποια έμεση στήριξη. Δεν είμαστε πορφυρογέννητοι όπως είναι κάποιοι άλλοι που συμμετέχουν στο πολιτικό παιχνίδι τόσο του Δήμου Βέρειας όσο και ευρύτερα. Και αυτό νιώθουμε ότι είναι μεγάλη μας τιμή. Είμαστε περήφανοι που ό,τι κάναμε και ό,τι κάνουμε το πετύχαμε με τον αγώνα και τον υδρότα μας και τον κόπο μας και με την τιμή που μας έδειξαν οι άνθρωποι που μας εμπιστεύονται τις υποθέσεις τους. Σε αντίθεση με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι παριστάνουν τους ευαίσθητους κοινωνικά ή τους συμμετέχονται σε οτιδήποτε έχει να κάνει με ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα, ενώ στην πραγματικότητα ουδε μία πραγματική σχέση έχουν με αυτό που λέγεται κοινωνικός και πολιτικός αγώνας. Με ακούτε κανονικά? Και αποφασίσαμε
με τους φίλους και τους συνεργάτες μας, έχοντας σαν κριτήριο, και θέλω να σας το πω αυτό, ότι έπρεπε πρώτα, έτσι ένιωθα μέσα μου, να ολοκληρώσω έναν επαγγελματικό κύκλο. Θεωρώ ότι είναι έντιμο στην πολιτική ζωή του τόπου και γενικότερα στην πολιτική ζωή. Όσοι συμμετέχουν, να συμμετέχουν γιατί μπορούν να δώσουν κάτι, και όχι να συμμετέχουν γιατί μπορούν να πάρουν κάτι από αυτό. Θέλω να σας πω ότι τα 3 χρόνια που είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, σαν επικεφαλής Ελλάδος Αντιπολίτευσης, δεν έχω εισπράξει συνειδητά ούτε 1 ευρώ, δεν έχω συμμετέχει σε καμία επιτροπή η οποία θα μπορούσε να μου δώσει ένα οποιοδήποτε οικονομικό όφελος. Αυτό το κάνω συνειδητά. Η συμμετοχή μου στα κοινά είναι για να είμαι χρήσιμος, για να μπορέσουν οι συμπολίτες μου να πούνε αργότερα αυτός ο άνθρωπος έκανε κάτι καλό για τον τόπο, να μπορώ να κοιτάω τα παιδιά και τους φίλους μου στα μάτια και να λέω ότι προσπάθησα κι εγώ να κάνω κάτι καλύτερο. Αντίθετα, ξέρουμε πολύ καλά ότι στο πολιτικό σύστημα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν από αυτό, έχουν επάγγελμα την πολιτική ζωή, έχουν επάγγελμα το βόλεμα, έχουν επάγγελμα το να ωφελούνται άμεσα ή έμεσα από τη συμμετοχή στα κοινά. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό, το αποκρούμε με σφοδρότητα και αυτό και τις παρόμοιες συμπεριφορές, και θεωρούμε ότι επειδή πολλοί άνθρωποι στο παρελθόν και μέχρι σήμερα δυστυχώς συμπεριφέρθηκαν και πολιτεύθηκαν με αυτά τα κριτήρια, βρίσκεται σήμερα ο τόπος σε αυτό το σημείο. Είναι απαράδεκτο ότι τα μεγάλα πολιτικά κόμματα χρωστάνε πολλά εκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό δημόσιο, σε χρήματα δηλαδή που οι Έλληνες πολίτες πληρώσαμε ως φορολογούμενοι με άμεσους και έμεσους φόρους. Αυτό είναι απαράδεκτο και πρέπει να φροντίσουμε, σε όποιο μετερίζει ο καθένας μας βρίσκεται, για μια τέτοια οικονομική διαχείριση που θα είναι διαφανής και ξεκάθαρη. Θεωρώ λοιπόν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κλείσει έναν επαγγελματικό κύκλο με επιτυχία και που μπορούν πλέον να προσφέρουν, πρέπει να μπαίνουν μπροστά στο πολιτικό σκηνικό και να διεκδικούν να βρίσκονται στο προσκήνιο. Δεν είναι έντιμο πολιτικά άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εργαστεί, δεν έχουν παλέψει, δεν έχουν πετύχει τίποτα στη ζωή τους, να αναζητούν και πολλές φορές να καταλαμβάνουν με πλάτες συνήθως τρίτων δημόσιες θέσεις. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό το πράγμα να γίνεται στην Ελλάδα. Πολιτικά πρόσωπα έχουν ισχύ και εξουσία, να παραμερίζουν γενιές ολόκληρες που πρόσφεραν στο επαγγελματικό και κοινωνικό γίγνεσθε και να επιλέγουν άτομα κυριολεκτικά άκαπνα και μη συμμετέχοντα στην επαγγελματική ζωή του τόπου και να τα προβάλλουν και να τα προάγουν. Θεωρούμε λοιπόν ότι ακριβώς επειδή πετύχαμε κάποια πράγματα στη ζωή, έχουμε το δικαίωμα και τη δυνατότητα να προσφέρουμε και στο δημόσιο βίο. Έχουμε πάρα πολλά σχέδια και οράματα τόσο για το Δήμο Βέρειας όσο και για την πατρίδα μας, για την οποία ανησυχούμε πάρα πολύ για την πορεία που έχει πάρει. Τα οράματά μας αυτά ευτυχώς έχουν να κάνουν τόσο με την σύγκριση που κάνουμε με το τι γίνεται στην υπόλοιπο κόσμο τον πολιτισμένο, και αναφέρομαι κυρίως στην Ευρώπη αλλά και σε θεσμούς οι οποίοι είχαν εφαρμοστεί στο παρελθόν στην Ελλάδα και στην πορεία του χρόνου αφέθηκαν χωρίς να συνεχίσουν να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του πολιτικού του κόσμου. Και θέλω να σας πω ότι αποφασίζουμε και δηλώνουμε σήμερα δημοσίως την πρόθεσή μας να συγκροτήσουμε δημόσια ένα καινούριο ψηφοδέλτιο για τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές στο Δήμο Βέρειας. Δηλώνω δημοσίως ότι με τη βοήθεια του Κυρίου και εφόσον θα είμαι καλά στην υγεία μου μέχρι τις επόμενες εκλογές, θα είμαι υποψήφιος δήμαρχος, ότι έχουμε ήδη συνεννοηθεί και μιλήσει με δεκάδες συμπολίτες μας, τόσο από το συνδυασμό που είχαν συμμετέχει στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, όσο και συμπολίτες μας που συμμετείχαν στο παρελθόν με κάποιον άλλο τρόπο στα κοινά, όσο και άλλους συμπολίτες μας που δεν είχαν συμμετάσχει ποτέ στο παρελθόν στα κοινά, και είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε την εκλογή μας στο Δήμο Βέρειας. Και θα ήθελα με αφορμή αυτή μου τη δήλωση που κάνω σήμερα με εορταστικό τρόπο να σας πω κάποια πράγματα που θέλω να τα τονίσω για το πώς βλέπω ότι πρέπει να είναι η Δημοτική Αρχή τόσο στη Βέρεια όσο και γενικότερα. Πιστεύω καταρχήν ότι πρέπει να υπάρχει πραγματική δημοκρατία, αγαπητές φίλοι και αγαπητοί φίλοι. Πραγματική δημοκρατία η οποία θα εκφράζεται με όλους τους τρόπους και κυρίως μέσα από το ανώτατο όργανο δημοκρατίας και έκφρασης που είναι τα Δημοτικά Συμβούλια. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέρειας, με τη μορφή που λειτουργεί σήμερα από την πρώτη μέρα που συγκροτήθηκε από τον Σεπτέμβριο του 2014, πάσχει από πλευράς πραγματικής ενάσκησης των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Πάρα πολλές φορές έχω εισπράξει την εντύπωση
και έχω γίνει και δέκτης εντυπώσεων και επιθέσεων, μέσα από τις οποίες βλέπω ότι μια συγκροτημένη πλειοψηφία δεν θέλει απλώς να ακούσει κανέναν, οποιαδήποτε πρόταση και να κάνει δεν ακούγεται από κανέναν, είτε είναι από την Ελλάσσον, είτε από τη Μίζωνα αντιπολίτευση, είτε από οποιοδήποτε μεμονωμένους δημοτικούς συμβούλους, ή ακόμα και από δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι είχαν εκλεγεί με την παράταξη που διοικεί το Δήμο Βέρειας. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε να μην υπάρχει από τον μικρό πυρήνα που σήμερα διοικεί το Δήμο η διάθεση να ακουστεί κάποια άλλη φωνή. Οι αποφάσεις ουσιαστικά είναι πάντοτε προηλυμένες. Έχουν ληφθεί στα γραφεία του επικεφαλής αιρετής διοίκησης με 4-5 ανθρώπους που συμμετέχουν στο πριβέ αυτό το κλαμπ που παίρνει τις αποφάσεις, και από εκεί πέρα δεν ακούγεται καμία άλλη φωνή. Αυτό πράγμα δεν είναι απλά δυσάρεστο, είναι τραγικό. Τραγικό για τη δημοκρατία και τραγικό για την προοπτική του τόπου. Δεν θα ήταν αυτονόητο ο επικεφαλής αιρετής διοίκησης να έχει προσκαλέσει τουλάχιστον τους επικεφαλείς των συνδυασμών, και όχι μία φορά αλλά και επανειλημμένα, για να τους συμβουλευθεί, για να τους καταθέσει τις ανησυχίες και τις προτάσεις του? Δεν θα λειτουργούσε καλύτερα έτσι το Δημοτικό Συμβούλιο? Δεν θα μπορούσαν πολλά προβλήματα που υπάρχουν στο Δήμο Βέρειας να είχαν λυθεί ευκολότερα, να συγκαγόταν και οι υπόλοιποι άνθρωποι που συμμετέχουν ενεργά στο Δημοτικό Συμβούλιο? Ένα άλλο θέμα που υπάρχει και το οποίο πρέπει η επόμενη αιρετή διοίκηση να το παλέψει είναι η έλλειψη διαφάνειας. Δεν μπορούμε σήμερα σε συνθήκες τόσο μεγάλης οικονομικής κρίσης να μιλάμε με όρους αδιαφάνειας. Σήμερα που τα χρήματα είναι λιγότερα, σήμερα που τα προβλήματα είναι περισσότερα, σήμερα που τα θέματα που δεν έχουν λυθεί έχουν συσσωρευθεί, μπορούν να γίνονται συμφωνίες και συνεννοήσεις κάτω από το τραπέζι, να δίνονται λύσεις μέσα από το πρόσχημα ότι όλα βγήκαν στο διάβια και λοιπά, όλοι πολύ, λίγο πολύ γνωρίζουμε πώς λειτουργούν κάποια πράγματα? Αναρωτιόμαστε όλοι, όταν ακούμε τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Βέρειας να λέει πόσο δύσκολα είναι τα οικονομικά, αναρωτιόμαστε όλοι, όταν έρχεται μια οικογένεια και δωρίζει στο Δήμο Βέρειας 2,5 εκατομμύρια ευρώ για να γίνει αυτή η περίφημη πλέον και γνωστή σε όλη τη χώρα γέφυρα Κούσιου, αυτά 2,5 εκατομμύρια ευρώ που σε αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν, που σχεδόν είναι πλέον 8 χρόνια, που με τους τόκους θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι και πάνω από 3, ίσως και περισσότερα εκατομμύρια ευρώ, αυτά τα χρήματα, αφού λένε ότι υπάρχουν, γιατί δεν αξιοποιούνται? Είναι δυνατόν 8 χρόνια να μην μπορεί να εκτελεστεί ένα έργο για το οποίο υπάρχουν τόσα πολλά χρήματα, τα οποία απλόχερα δόθηκαν αυτούς τους ανθρώπους, και οι οποίοι δωρητές δυστυχώς έφυγαν από τη ζωή χωρίς να δούνε να γίνεται τίποτα από αυτό που φιλοδοξούσαν να προσφέρουν στην κοινωνία στην οποία μεγάλωσαν και μεγαλούργησαν? Και τι εντυπώσεις δημιουργούνται για τους άλλους πολίτες, οι οποίοι ενδεχομένως και αυτοί θα ήθελαν να προσφέρουν στον τόπο, είτε με τη μορφή της χορηγίας ή της ευεργεσίας ή της δωρεάς κλπ.? Τι παράδειγμα δίνει μια δημοτική αρχή όταν δεν καταφέρνει ούτε αυτό το ελάχιστο να πετύχει, με χρήματα ζεστά, με χρήματα που υπάρχουν στο σιρτάρι? Και τολμούν αυτοί οι άνθρωποι σήμερα να μιλάνε ότι ετοιμάζουν να παρέχουν έργο τώρα? Τολμάνε αυτοί οι άνθρωποι να λένε ότι είναι μια καινούργια διοίκηση η οποία προσπαθεί για το καλύτερο, όταν δεν έχει κάνει τίποτα αφενός, και ξέρουμε όλοι ότι δεν υπάρχει κανένα μεγάλο αλλά και μικρό έργο που θα μπορούσε να επιδειχθεί και να πούμε ότι μπράβο, κάνατε κάτι σημαντικό και ωραίο? Πρώτος θα ήμουν εγώ που θα τους είχα συγχαρεί αν είχαν κάνει κάτι σημαντικό και ωραίο. Και λένε ότι είναι κάτι καινούργιο, όλοι πολύ, λίγο πολύ γνωρίζουμε ότι πρόκειται για την ίδια σχεδόν δημοτική ομάδα που είχε εκλεγεί και στην προηγούμενη και στην προ-προηγούμενη θητεία. Ουσιαστικά από το 2006 και μετά, κάποιοι άνθρωποι συνεχώς οι ίδιοι διοικούν το Δήμο Βέρειας. Τα αποτελέσματα είναι τραγικά. Θα ήθελα να προσθέσω στο πώς βλέπω το πρόσωπο του αυριανού Δημάρχου, ότι ο αυριανός Δήμαρχος πρέπει να είναι όλη μέρα μέσα στην κοινωνία, να έχει συμμετοχή παντού, να βρίσκεται παντού και να μιλάει με τους πολίτες, να μην κρύβεται στο γραφείο του, να μην μετακινείται από το αυτοκίνητό του, από το ιδιωτικό του γραφείο στο Δημαρχείο, μην τολμώντας να περπατήσει στους δρόμους. Ο Δήμαρχος πρέπει να μετακινείται, να μιλάει, να είναι μέσα στην κοινωνία. Και ο Δήμαρχος δεν πρέπει να είναι αλαζόνας, αλλά πρέπει να είναι κοντά στον κόσμο, να είναι ευπροσίγορος, να μπορεί ο κάθε πολίτης να νιώθει ότι μπορεί να απευθυνθεί και να λύσει τα προβλήματά του. Έτσι βλέπω τον αυριανό Δήμαρχο. Ένα άλλο θέμα και ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα που πρέπει να έχει η Δημοτική Αρχή είναι να είναι κοινωνικά ευαίσθητη, πολύ περισσότερο σήμερα που τα πράγματα είναι τραγικά για την κοινωνία μας. Ποτέ δεν ήταν χειρότερα στο μισό αιώνα ζωής που περίπου έχω αυτή τη στιγμή τα πράγματα για τους πολίτες του Δήμου Βέρειας και της Ημαθίας. Η κατάσταση είναι τραγική και κυρίως έχει χαθεί η ελπίδα. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε ένα Δήμο ο οποίος είναι απόν από οτιδήποτε απασχολεί την κοινωνία σε θέματα κοινωνικής, επαγγελματικής, οικονομικής κλπ. Αποκατάστασης. Όσες φορές
κοινωνικές ομάδες βρέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο για να διεκδικήσουν κάτι, αντιμετωπίστηκαν με αναλγησία. Αντιμετωπίστηκαν σαν παρήσακτοι. Ουσιαστικά αποπέμφθηκαν πολλές φορές από το Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς ούτε καν να ακουστούν. Ένα τέτοιο Δήμο θέλουμε, μια τέτοια δημοκρατία προσδοκούμε, έτσι περιμένουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας στο μέλλον. Δεν πρέπει να είμαστε κοντά σε όλους τους πολίτες, είτε είναι μεμονωμένα θέματα, είτε είναι συλλογικά και μαζικά θέματα, και να είμαστε εκεί για να τα λύσουμε. Αναρωτιέμαι, αγαπητές φίλοι και αγαπητοί φίλοι, πολλές φορές, και δεν είναι υπερβολή αυτό που θα πω, γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ζήτησαν την ψήφο των πολιτών. Γιατί? Βλέπουμε ότι δεν κάναν τίποτα. Στεναχωριέμαι που το λέω, δεν θα ήθελα να το πω και το τονίζω αυτό. Τίποτα χειροπιαστό. Και θέλω να πω ότι δεν αναφέρομαι μόνο στα μεγάλα θέματα, όπου ενδεχομένως εκτός από τη γέφυρα του Κούσιου που τα χρήματα υπάρχουν, για τα άλλα θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Πέρα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, για τα οποία κανένας δεν μιλάει στο Δήμο Βέρειας και τα οποία όμως υπάρχουν για όλα τα άλλα μέλη και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλοί άλλοι Δήμοι, τόσο κοντινοί στο Δήμο Βέρειας όσο και άλλοι της χώρας μας, εισπράττουν κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μορφή των πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Εδώ δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμό για να εισπαρχθούν τέτοια χρήματα, δεν υπάρχει καμία ουσιαστική μελέτη για να μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία να τα διεκδικήσουμε. Το παραβλέπω αυτό και έρχομαι σε κάτι πιο απλό, σε θέματα καθημερινότητας. Παρότι πιστεύω μέσα μου ότι και τα μεγάλα θέματα θα μπορούσαμε και μπορούμε εμείς αύριο και θα το καταφέρουμε να φέρουμε χρήματα στη Βέρεια και μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και μέσα από τις δυνατότητες που μας δίνει η νομοθεσία και η ελληνική και η διεθνής για να δημιουργήσουμε σπουδαία έργα, το παραβλέπω σε αυτή τη φάση αυτό και επανέρχομαι και τονίζω τα ζητήματα της καθημερινότητας. Τι μπορεί σήμερα ο πολίτης να περιμένει από τη δημοτική διοίκηση? Δεν μπορεί να περιμένει μια πόλη καθαρή? Μια πόλη πεντακάθαρη? Δεν θα μπορούσαμε να οργανώσουμε έτσι τις υπηρεσίες μας, ούτως ώστε η Βέρεια και οι τοπικές κοινότητες του Δήμου Βέρειας να λάμπουν? Δεν είναι τόσο δύσκολο. Θέλει πολιτική βούληση, θέλει οργανωτικότητα, θέλει αποφασιστικότητα και μπορεί να γίνει. Υπάρχει ένα τεράστιο επίσης πολιτικό θέμα με τα σκουπίδια του Δήμου Βέρειας, το οποίο όπως γνωρίζετε μετακινούνται εδώ και χρόνια στην Κοζάνη όπου και θάβονται. Αυτή η διαδικασία κοστίζει πάρα πολλά χρήματα στο ταμείο του Δήμου Βέρειας, δηλαδή στα βαλάντια των πολιτών του Δήμου Βέρειας. Δεν θα μπορούσαμε, όπως γίνεται σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο και το νομικό πλαίσιο που υπάρχει στη χώρα μας θα μας εξυπηρετούσε σε αυτή τη διαδικασία, να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν και από τα ευρωπαϊκά κονδύλια και από τους εθνικούς πόρους, ούτως ώστε να αποθέσουμε τα σκουπίδια μέσα από τη βιομηχανική αξιοποίησή τους, να παράξουμε ενέργεια από αυτά, θερμική και ηλεκτρική, και οτιδήποτε άλλο μπορεί να παραχθεί από αυτό, όπως είναι και τα λοιπάσματα, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, να διασφαλίσουμε τα χρήματα που ξοδεύονται τώρα και να μείνουν υπέρ των πολιτών και μέσα από την ενέργεια που θα παίρναμε να φωτίσουμε ή να θερμάνουμε άπορες οικογένειες του Δήμου Βέρειας. Αυτά που σας μεταφέρω υπάρχουν τόσο σε άλλες περιοχές της χώρας όσο και σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Τι περιμένουμε? Θα πορευθούμε με σκέψεις και πρακτικές του τρίτου κόσμου, των Οθωμανικών γειτονικών μας χωρών και μουσουλμανικών, ή θα κοιτάξουμε την Ευρώπη και τις ΗΠΑ που έχουν ξεφύγει και αυτά τα κάνουν εδώ και δεκαετίες και έχουν λύσει αυτά τα θέματα? Να μιλήσουμε για τα αδέσποτα ζώα. Πριν από λίγο ήρθα από τα δικαστήρια που έπρεπε να βρίσκομαι εκεί για μια επαγγελματική υποχρέωση αφενός και αφετέρου για να ενημερώσω την ανακρίτρια για δύο κλήσεις που πήρα που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου Βέρειας και για την οποία θα πάω να καταθέσω λίγο αργότερα. Τι βλέπω? Έρχονται, με πιάνουν δύο πολίτες, τους οποίους δεν τους ήξερα. Και πολλοί άλλοι φυσικά με πιάνουν στους δρόμους και με λένε τα παράπονά τους και την απέχθειά τους για όσα συμβαίνουν καθημερινά με την αιρετή διοίκηση. Και τι μου λένε αυτοί οι πολίτες? Ότι δέχτηκαν επιθέσεις από σκυλιά και ότι βρίσκονται στα δικαστήρια με αυτή την αφορμή. Στη Βέρεια υπάρχει κοινοκομείο. Το κοινοκομείο λειτουργεί επαρκώς? Όχι. Το γνωρίζουμε όλοι μας. Τα δέσποτα ζώα είναι εκατοντάδες, δεν είναι 2 και 3 και 5 και 10. Είναι πολλές εκατοντάδες τα δέσποτα ζώα. Τα μικρά παιδιά κινδυνεύουν. Καθημερινά γίνονται επιθέσεις. Καθημερινά υπάρχουν προβλήματα. Και εκτός από τις επιθέσεις και τους κινδύνους ασφάλειας που νιώθουμε όλοι μας, υπάρχουν και τα θέματα των ακαθαρσιών, των ασθενειών που μεταφέρονται. Αυτά πότε θα τα δούμε σοβαρά? Πότε θα τα λύσουμε αυτά τα προβλήματα? Τι περιμένουμε? Δεν υπάρχει απομηχανής Θεός. Τα προβλήματα δεν θα μας τα λύσουν οι ξένοι, δεν θα μας τα λύσει η Αθήνα. Πρέπει να τα λύσουμε μόνοι μας. Και μπορούμε να τα λύσουμε μόνοι μας όταν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν, μπορούν να εργαστούν, έχουν οργανωτικότητα, έχουν διάθεση να λύσουν τα προβλήματα με ειλικρίνεια. Δεν συμμετέχουν, όπως σας είπα και πριν, στα κοινά για να εξυπηρετηθούν από αυτά ή για να βολευτούν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Συμμετέχουν στα κοινά για να λύσουν τα προβλήματα, για να είναι χρήσιμοι στον τόπο.
Τις προάλλες ξεκίνησε το Δημοτικό Συμβούλιο με την εξής είδηση, με το που έφταναν τα κρύα, τα πρώτα κρύα, ότι τα σχολεία μας δεν είχαν θέρμανση. Είναι δυνατόν οι αρμόδιοι να μην παίρνουν τα μέτρα τους έγκαιρα και να μην βάζουν πετρέλαιο στα σχολεία? Τι περιμένουν? Περιμένουν δηλαδή τα ίδια τα παιδιά, τα μικρά τα παιδιά, οι μαθητές των γυμνασίων να απέχουν από τα μαθήματά τους επειδή κρυώνουν και παγώνουν μέσα στις τάξεις? Είμαστε σοβαροί? Μιλάμε για πολιτική σοβαρότητα όταν ούτε καν τα πλούστερα αυτά θέματα δεν μπορούμε να τα ρυθμίσουμε, να πάρουμε μέτρα για τα πιο απλά πράγματα? Δεν θα μπορούσε από πριν δηλαδή να προνοεί η δημοτική διοίκηση για τα απλά αυτά θέματα? Αναρωτιέμαι. Ένα από τα πρώτα ζητήματα που είχαμε θέσει και προεκλογικά και που τα ζητήσαμε από τη σημερινή αιρετή διοίκηση επίσης, ήταν το ζήτημα της κατάστασης που επικρατεί στην αγροτική οικονομία. Θεωρούμε ότι τόσο στο Δήμο Βέρειας όσο και γενικότερα στην ευρύτερη Μαθία και Κεντρική Μακεδονία, ο πυλώνας, η αφορμή και η αιτία της οποιασδήποτε ανάπτυξη υπήρχε στο παρελθόν και θα μπορούσε να υπάρξει και στο μέλλον, είναι οι αγρότες μας. Αγρότης φτωχός και αγρότης που πεινάει σημαίνει Βέρεια, η Μαθία και η Κεντρική Μακεδονία φτωχή και που πεινάει. Και ένας Δήμος ο οποίος ουσιαστικά διοικεί μια περιοχή καταρχήν και κατεξοχήν αγροτική που δεν έχει αρμόδια αντιδημαρχία για ζητήματα αγροτικής οικονομίας, είναι ένας Δήμος ο οποίος δεν διέπεται από πολιτική σοβαρότητα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε και που πρέπει να κάνουμε είναι να ρυθμίσουμε τα θέματα της αγροτικής οικονομίας. Πώς μπορεί να παρεμβαίνει η τοπική αυτοδιοίκηση, ούτως ώστε σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τους αγρότες μας, είτε είναι οι τιμές, είτε είναι οι επιδοτήσεις, είτε είναι τα προβλήματα που προκύπτουν από τους παγετούς, από τις χαλαζοπτώσεις κτλ., πρέπει να είναι εκεί ο Δήμος, και όχι γενικά ο Δήμος, ακόμα και ο ίδιος ο Δήμαρχος, να χτυπάει τις πόρτες στα αρμόδια Υπουργεία, να χτυπάει τις πόρτες στον ΕΛΓΑ μαζί με τους εκπροσώπους των αγροτών και να διεκδικεί. Θέλουμε έναν Δήμαρχο που να διεκδικεί. Δεν θέλουμε έναν Δήμαρχο ο οποίος να κρύβεται στο γραφείο του και να μετακινείται, όπως σας είπα και πριν, με το αυτοκίνητό του από το ιδιωτικό του γραφείο στο Δημαρχείο. Θέλουμε έναν Δήμαρχο που να διεκδικεί κυριολεκτικά, που να μην διεκδικεί κονδύλια και να μην ζητάει από το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνονται τα ταξίδια που κάνει στη Βιέννη και στην Αγία Πετρούπολη επανειλημμένα ή στα ταξίδια που κάνουν οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι στο εξωτερικό με δαπάνη πολλών χιλιάδων ευρώ χωρίς κανένα αποτέλεσμα για κανέναν. Θέλουμε δημοτική αρχή η οποία να παλεύει, να διεκδικεί, να χτυπάει το χέρι στο τραπέζι στην Αθήνα και στα Υπουργεία για να έχει χειροπιαστά αποτελέσματα. Αγαπητές φίλοι και αγαπητοί φίλοι, ποια είναι τα χειροπιαστά αποτελέσματα που έχουμε στο Δήμο Βέρειας? Μπορούμε να πούμε ότι σε κάτι είμαστε καλύτερα από ό,τι ήμασταν το 2014, στην προεκλογική περίοδο τότε? Σε τι είμαστε καλύτερα τα τελευταία χρόνια, αυτά τα τρία χρόνια? Τι μπορεί να πει η σημερινή δημοτική διοίκηση ότι έκανε καλύτερα? Παραβλέπω βέβαια το γεγονός ότι και η γενικότερη πολιτική σκηνή της χώρας, από ό,τι φοβάμαι και πρέπει να το πω, μάλλον τα πράγματα το οδήγησε στο να είμαστε χειρότερα. Ποιος ήταν η οικονομική κατάσταση σήμερα καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από πολλά χρόνια? Η φιλοδοξία μας είναι αυτή, να λέμε ότι κάθε πέρυσι και καλύτερα? Πώς θα αγωνιστούμε όλοι και πώς θα προσφέρουμε όλοι για να πάμε ακόμα καλύτερα? Ένα τεράστιο ζήτημα που εκεί επίσης πρέπει ο Βρανός Δήμαρχος να δώσει τεράστια βάση είναι πώς θα ρυθμιστούν τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ξέρετε, το οδικό δίκτυο της Βέρειας είναι ένα οδικό δίκτυο που δημιουργήθηκε σε πολύ παλιότερες θητείες και από εκεί και πέρα κανένας δεν ενδιαφέρθηκε γι' αυτό. Οι λακκούβους που υπάρχουν είναι πολλές χιλιάδες. Δεν είναι 5 και 10 και 50, είναι πολλές χιλιάδες. Τα αυτοκίνητα όλων μας, ακόμα και τα καινούργια αυτοκίνητα, γρήγορα διαλύονται. Είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Πρέπει κάποιος να οδηγάει πολύ αργά για να καταφέρνει το αυτοκίνητό του να μην υποστεί κάποιες φθορές στο οδικό δίκτυο του Δήμου Βέρειας. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε το θεσμικό μας ρόλο ως επικεφαλής της Ελλάδας μας αντιπολίτευσης, διεκδικήσαμε αυτό το αυτονόητο. Να βγουν συνεργεία του Δήμου Βέρειας, όχι με πολλά χρήματα, όχι με προϋπολογισμούς εκατομμυρίων ευρώ, με ελάχιστα χρήματα να κλείσουν τις λακκούβες. Αυτές τις πολλές χιλιάδες λακκούβες. Να διαμορφώσουν τα σημεία που υπάρχουν επικίνδυνες κλίσεις, να διαμορφώσουν τους δρόμους. Ζητήσαμε και απαιτήσαμε να βαφτούν οι διαβάσεις και πρωταρχικά εκεί που βρίσκονται σχολεία. Ούτε οι διαβάσεις βάφτηκαν, ούτε οι λακκούβες κλείστηκαν, ούτε οι δρόμοι επισκευάστηκαν. Το πιο απίθανο από όλα είναι αυτό που πληροφορήθηκα πριν από λίγες μέρες από τη διοίκηση του συντερισμού ταξί της Βέρειας, το οποίο πραγματικά με άφησε άναυδο. Πληροφορήθηκα ότι ζήτησαν από το Δήμο Βέρειας οι ταξιτζίδες του Δήμου να ενημερώσουν την αρμόδια υπηρεσία και τους αρμόδιους εκεί αιρετούς πού είναι οι λακκούβες. Όσαν οι συγκεκριμένοι αιρετοί δεν ζουν στη Βέρεια, είναι ταξιδιώτες και τουρίστες και δεν ξέρουν πού είναι οι λακκούβες. Ζήτησαν δηλαδή από τους οδηγούς ταξί να κάνουν αυτοί ένα πίνακα και να πούνε: κύριε, ξέρετε, εδώ είναι οι λακκούβες.
Δεν βρίσκονται μέσα στη Βέρεια αυτοί οι άνθρωποι. Οι αιρετοί δίκη του Δήμου Βέρεια δεν βλέπει που είναι τα προβλήματα. Που ακόμα και στο κέντρο τη πόλη σήμερα υπάρχουν σημεία τα οποία είναι κυριολεκτικά επικίνδυνα. Στην οδό Βενιζέλου, στην πλατεία Ορολογίου, στην οδό Ελιάς κλπ. Πότε θα τα ρυθμίσουν όλα αυτά? Ο Βρενός Δήμαρχος επίσης, αγαπητές φίλοι και αγαπητοί φίλοι, πρέπει να παλέψει για να ανορθώσει και να δυναμώσει το οικονομικό επίπεδο των πολιτών του Δήμου Βέρειας. Εκτός από τους αγρότες μας, το τεράστιο θέμα που υπάρχει είναι η τεράστια ενεργία και κυρίως η ενεργία των νέων. Τι έκανε η Δημοτική Αρχή για το θέμα της εύρεσης εργασίας στους συμπολίτες μας? Μπήκε στη διαδικασία να βρει ευρωπαϊκά προγράμματα και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας? Αναζήτησε εθνικούς πόρους? Δημιούργησε θέσεις εργασίας μακρόπνοες για πολίτες? Και δεν αναφέρομαι στις δίμηνες και τράμινες συμβάσεις, οι οποίες ουσιαστικά είναι μια παρηγοριά και μόνο. Προσέλκυσε η Δημοτική Αρχή με οποιονδήποτε τρόπο επενδύσεις? Πολλά ακίνητα του Δήμου που βρίσκονται αυτή τη στιγμή αδιάθετα δεν θα μπορούσαν να δοθούν σε ανθρώπους που θέλουν να επενδύσουν στην περιοχή της Συμμαθίας, οι οποίοι θα δημιουργούσαν θέσεις εργασίας. Θα δίναν χρήματα στα ταμεία, στα δημοτικά τέλη αλλά και στα ασφαλιστικά ταμεία. Έκανε έστω και κάτι χειροπιαστό η σημερινή Δημοτική Αρχή σε αυτή την κατεύθυνση? Ποιος θα το κάνει αν δεν το κάνει η Δημοτική Αρχή? Οι βουλευτές που δηλώνουν αρμόδιοι? Οι Δήμοι είναι αρμόδιοι για να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας? Και ο Δήμος Βέρειας δεν έκανε τίποτα σε αυτό. Η ανεργία αυξήθηκε. Η φτώχεια μεγάλωσε. Τι κάναμε πάνω σε αυτό το κομμάτι? Τίποτα. Στο ζήτημα του τουρισμού. Ο τουρισμός από μόνος του, ξέρετε, για το Δήμο Βέρειας, θα μπορούσε να αποτελέσει λύση για πάρα πολλά προβλήματα. Θα μπορούσε να αποτελέσει πνοή για μεγάλη προοπτική. Η Βέρεια, κάτι που το ξέρουν λίγοι, γιατί δεν έγινε σωστή διαφήμιση και προβολή, και εκπλήσωμαι όταν ακούω κάποιους οι οποίοι ζητάνε να προβάλλουν το Δήμο Βέρειας και δεν βρίσκουν ανταπόκριση από τη Δημοτική Αρχή. Γιατί δεν βρίσκουν ανταπόκριση? Έχει τα πολλά θετικά δεδομένα τόσο του αρχαιολογικού τουρισμού, όσο και του θρησκευτικού τουρισμού, όσο ακόμα και του προϊστορικού τουρισμού. Έτσι, έχουμε και τη Νέα Νικομίδια, η οποία είναι άγνωστη στους περισσότερους δυστυχώς ανθρώπους, διότι δεν υπάρχει ουσιαστική προβολή της περιοχής, όπου υπάρχει νεολιθικός οικισμός. Έχουμε το ανάκτορο στη Βεργίνα που ολοκληρώνεται και για το οποίο αυτή τη στιγμή κανένας δεν ενδιαφέρεται. Έχουμε τους τάφους βασιλικούς στις Αιγαίες, στη Βεργίνα, που δεν τυχάνουν τις αντίστοιχες προβολές που θα έπρεπε να τύχουν. Πιστεύω ότι μόνο από τη Βεργίνα ο Δήμος Βέρειας θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ ισχυρός οικονομικά. Είναι η Παναγία Σουμελά που δεν αξιοποιείται. Είναι το βήμα του Αποστόλου Παύλου που λέμε από την πρώτη στιγμή να δημιουργηθούν δημόσιες τουαλέτες, δημοτικές τουαλέτες και δεν πάρθηκε κανένα μέτρο ποτέ. Με θλίψη μου θέλω να σας μεταφέρω το γεγονός ότι βλέπουμε συνεχώς να έρχονται τουρίστες, πολλές φορές μάλιστα και τουρίστες από μακρινές ευρωπαϊκές χώρες και χώρες από Ανατολής, όπως και Ιαπωνέζοι, οι οποίοι με το που βλέπουν το βήμα του Αποστόλου Παύλου συγκινημένοι ψάχνουν μετά κάπου να χαλαρώσουν και να ξεκουραστούν και να ζητούν τουαλέτες. Κάθε άνθρωπος ο οποίος έρχεται από μακριά είναι φυσιολογικό να θέλει να πάει σε τουαλέτα. Ο Δήμος δεν προνόησε ποτέ γι' αυτό. Και ακόμα λέει ότι θα το δει. Πότε θα το δει? Πόσα χρόνια θα χρειαστούν ακόμα? Τα 7 χρόνια που είναι ο κύριος Δημοβοριαζίδης αντιδήμαρχος και δήμαρχος? Τα άλλα 17 που λίγο πολύ διοικεί η ίδια Δημοτική Αρχή? Πότε θα γίνουν αυτά τα πράγματα και ποιος θα τα κάνει? Θα περιμένουμε πάλι το κράτος των Αθηνών να αποφασίσει? Δεν θα αποφασίσει ποτέ αν δεν δώσουμε λύση μόνοι μας. Θεωρώ ότι ο ρόλος ο δικός σας, ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Είστε εκτός των άλλων οι φορείς της αλήθειας. Είστε οι φορείς της δημοκρατίας. Είστε οι φορείς που θα μπορούσατε να βοηθήσετε στην κατεύθυνση του να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Είστε οι φορείς επίσης που πρέπει να δώσετε τη δύναμη στους ανθρώπους που θέλουν να εκφραστούν για να συμμετέχουν ουσιαστικά στο να αλλάξουν τα πράγματα. Πιστεύω και δεν θέλω να ακουστεί αυτό αρνητικά, ότι για τα χάλια του τόπου εκτός από το πολιτικό σύστημα, σε ένα μεγάλο βαθμό υπάρχουν ευθύνες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχουν προβλήματα πάρα πολλές φορές με τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Πολλοί συνάδελφοί σας, και δεν χρειάζεται να αναφερθώ συγκεκριμένα, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι, ενίοτε μπαίνουν στη διαδικασία να τονίζουν θέματα τα οποία έχουν μικρή σημασία ή που δεν υπάρχουν πολλές φορές, ενίοτε να μιλάνε για πράγματα τα οποία τα φαντάστηκαν και πολλές φορές για τεράστια σημασία ζητήματα να μην λένε τίποτα. Στα δημοτικά συμβούλια, κυρίες και κύριοι δημοσιογράφοι, γίνονται μάχες στο Δήμο Βέρειας. Μάχες για τις οποίες πολλές φορές δεν διαβάζουμε τίποτα στα μέσα ενημέρωσης. Άλλοτε γιατί κάποιοι φυσικά αν απέχουν, αν απουσιάζουν, δεν γίνεται να το γνωρίζουν, αλλά πολλές φορές μου κάνει εντύπωση για σημαντικότατα θέματα που δεν γράφονται αυτά που πρέπει να γραφτούν. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα?
Σίγουρα υπάρχουν ενδεχομένως κάποιες σχέσεις προνομιακής μεταχείρισης με κάποιους που όλοι μας το καταλαβαίνουμε. Προσωπικά δεν το επικροτώ ούτε το αποδέχομαι σαν πολίτης αυτό. Σίγουρα οι Δήμοι διαχειρίζονται χρήματα, σίγουρα υπάρχουν δημοτικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις κτλ. Οι οποίες ανταμείβονται. Αλλά από εκεί πέρα η αλήθεια είναι που πρέπει να λάμψει. Η δημοκρατία για να νικήσει πρέπει και οι δημοσιογράφοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να είναι παρόντα, να είναι παρόντες. Πρέπει να βοηθήσετε, να βάλετε πλάτη στο να αλλάξουν τα πράγματα. Αλλιώς τα πράγματα θα δυσκολευτούν πάρα πολύ να αλλάξουν. Θα ήθελα τελειώνοντας επίσης να πω ότι νιώθω ότι οι πολίτες πρέπει να είμαστε παρόντες στις εξελίξεις. Ένα μεγάλο ζήτημα είναι το ότι οι πολίτες σιγά σιγά χάνουν την ελπίδα τους. Χάνουν την εμπιστοσύνη τους στο πολιτικό σύστημα. Ξεχνάνε όμως το εξής, ότι το πολιτικό σύστημα, είτε είναι τοπική αυτοδιοίκηση, είτε είναι το κεντρικό πολιτικό σύστημα, δυστυχώς ή ευτυχώς αποφασίζει για όλους τους πολίτες. Οι νόμοι που ψηφίζονται ισχύουν για όλους μας. Είτε συμμετέχουμε στις εκλογές, είτε δεν συμμετέχουμε, είτε ψηφίζουμε, είτε δεν ψηφίζουμε, είτε ψηφίζουμε λευκό ή άκυρο, είτε ψηφίζουμε οτιδήποτε για να διαμαρτυρηθούμε. Στο τέλος, αυτός που αποκτά την εξουσία αποφασίζει για όλους μας και κυρίως και συχνά δυστυχώς χωρίς εμάς. Αυτό λοιπόν πρέπει να το σκεφτούν οι συμπολίτες μας. Πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά από εδώ και πέρα, πιο δυναμικά, πιο συμμετοχικά, με μεγαλύτερα ποσοστά ουσιαστικής δράσης. Και θεωρώ επίσης ότι αυτή η συμμετοχή δεν πρέπει να είναι τυπική. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι ουσιαστική. Και θεωρώ, κλείνοντας, αναφερόμενος στο θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης, να πω ότι θα έπρεπε ο αυριανός δήμαρχος να κάνει μια σειρά από λαϊκές συνελεύσεις όπως γινόταν παλιότερα. Να πηγαίνει στα χωριά, όχι μόνο στα πανηγύρια για να φάει σουβλάκια, θα πρέπει να πηγαίνει στα χωριά όταν δεν υπάρχουν γιορτές τέτοιας μορφής, αλλά για να συγκεντρώσει τους πολίτες και τις τοπικές κοινότητες και να συζητήσει μαζί τους για το πώς μπορούν να λυθούν τα τοπικά προβλήματα. Ειδικά στο Δήμο Βέρας που υπάρχουν και μεγάλες κοινότητες, όπως είναι για παράδειγμα το Μακροχώρι, ένας τόπος με 7-8.000 που ήταν έδρα Δήμου, έτσι, 7-8.000 ψηφοφόρους. Ο Άγιος Γεώργιος, τα Ριζώματα, η ίδια η Βεργίνα. Δηλαδή κοινότητες οι οποίες έχουν μεγάλη πληθυσμιακή αναφορά, αλλά έχουν απούσα δημοτική αρχή. Θεωρώ επίσης, αγαπητές φίλοι και αγαπητοί φίλοι, τη συμμετοχή στα κοινά σαν κάτι το οποίο δεν έχει μια μονομέρεια. Θεωρώ δηλαδή ότι ο άνθρωπος που μπαίνει μπροστά και λέει «Είμαι εδώ και θέλω να προσφέρω και θέλω να φανώ χρήσιμος στην κοινωνία», ότι πρέπει να είναι παρόν και χρήσιμος για οτιδήποτε. Και κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι οπουδήποτε οι πολίτες μου θεωρήσουν ότι μπορώ να είμαι χρήσιμος, εφόσον έχω τη δύναμη και την υγεία και την ευλογία του Κυρίου, θα είμαι μπροστά και θα παλέψω σε οποιοδήποτε μετερήσει οι πολίτες θεωρήσουν ότι μπορεί να φανώ χρήσιμος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτά. Να ρωτήσω κάτι. Οι εκλογές είναι προγραμματισμένες να γίνουν το 2019, μετά από 1,5 χρόνο πριν. Για ποιο λόγο διαλέξατε να κάνετε την ανακοίνωση της υποψηφιότητας από τώρα, 1,5 χρόνο νωρίτερα? Η ερώτησή σας είναι πάρα πολύ σωστή. Πρώτον, όπως είπα στην αρχή της κουβέντας, θεωρώ ότι η εκλογική διαδικασία είναι μια γιορτή. Και με την έλευση κιόλας και των Χριστουγέννων, λέμε αφορμή αυτή τη γιορτή, θα πω και την απόφασή μου αυτή στους αγαπητούς δημοσιογράφους της περιοχής μας, προκειμένου αυτό να καταστεί σαφές. Ο λόγος κυρίως είναι αυτός. Συμμετέχω ενεργά στα δημοτικά συμβούλια, συμμετέχω ενεργά στην υγιή και επικοδομητική αντιπολίτευση προς τη σημερινή αιρετή διοίκηση. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι γνωστό αυτό στους πολίτες μας ότι είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε, ότι είμαστε εδώ για να συσπυρώσουμε, ότι είμαστε εδώ για να προσφέρουμε και ότι είμαστε εδώ για να ακούσουμε και όλα τις δικές τους προτάσεις, προκειμένου από τώρα να συγκροτήσουμε έναν ευρύτατο πολιτικό λόγο και ένα κίνημα το οποίο θα ανατρέψει την κατάσταση αυτή. Επιτρέψτε μου, κύριε Τσιμόπουλο, να πω, είναι μια κατάσταση καθεστικία, η οποία ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει βαθιές ρίζες και που πρέπει όμως να αλλάξει. Εμείς, αγαπητές φίλοι και αγαπητοί φίλοι, είμαστε πραγματικά ανεξάρτητοι. Δεν έχουμε κομματικές κηδεμονίες. Δεν παίρνουμε δηλαδή κατευθύνσεις από κανένα κόμμα. Παρότι έχουμε φίλους και συμπάθειες σε πολλά κόμματα και παρότι πολλά κόμματα μας έχουν πλησιάσει στο παρελθόν και για την κεντρική πολιτική σκηνή, δεν ελεγχόμαστε από κανέναν. Δεν είμαστε, κύριε Τσιμόπουλε, μία από τα ίδια. Είμαστε κάτι πραγματικά διαφορετικό. Είμαστε κάτι ανεξάρτητο, είμαστε κάτι αληθινό, είμαστε κάτι ακηδεμόνευτο. Και έτσι θέλουμε να προχωρήσουμε. Και ίσως και γι' αυτό το λόγο είναι χρήσιμο να είναι σαφές αυτό στους πολίτες, ότι αυτή η ανεξάρτητη
πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το Συνδυασμό Δικαίωμα για Νέα Βέρεια είναι εδώ και είναι έτοιμη να παλέψει και για τις επόμενες δημοτικές εκλογές. Η επιλογή των συνεργατών σας σε αυτή τη νέα προσπάθεια που ξεκινάτε και επιτελείτε έχει οριστικοποιηθεί και περιγράψτε μας λίγο την υφή του ψηφοδελτίου. Δηλαδή, αν υπάρχουν παλιοί πρόεδροι συνεργάτες σας, αν υπάρχουν νέα πρόσωπα. Ναι. Πιστεύω ότι επειδή η πολιτική ζωή είναι κάτι ζωντανό και υγιές, είναι αυτονόητο ότι έχει μέσα του και το στοιχείο της αλλαγής. Δηλαδή έχει το στοιχείο της αλλαγής και των απόψεων και των πολιτικών προτάσεων σε σχέση με τα δεδομένα, τα κοινωνικά και πολιτικά, τα οποία εξελίσσονται παράλληλα με τον χρόνο, και σε επίπεδο προσώπων. Πολλοί άνθρωποι θέλουν να συμμετέχουν ενεργά στη δική μας πρωτοβουλία. Είμαστε κοντά τους, έχουμε ανοιχτές τις αγκάλες μας για να συζητήσουμε μαζί τους. Πολλοί άνθρωποι που στάθηκαν κοντά μας θα είναι φυσικά και πάλι μαζί μας. Θέλουμε να διευρύνουμε την επαφή μας με την κοινωνία τόσο σε βάθος όσο και σε πλάτος. Δηλαδή και με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν με τα πολιτικά και θέλουν να προσφέρουν ακόμα περισσότερα πράγματα σήμερα, και σε ανθρώπους όμως οι οποίοι με αγνότητα ψυχής και με διάθεση εντελώς καθαρή θέλουν να μπουν και να συμμετέχουν ενεργά στο πολιτικό βίο και να προσφέρουν τόσο από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες όσο και από διαφορετικά επαγγέλματα, επιστημονικές ή μη καταρτήσεις και από φυσικά από διαφορετικές περιοχές. Άλλα προβλήματα έχει ο πολίτης των Πιερίων, άλλα προβλήματα έχει ο πολίτης του Βερμίου, άλλα προβλήματα έχει ο πολίτης του Κάμπου. Είναι διαφορετικά τα θέματα αυτά. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ανθρώπους από παντού και ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να είναι χρήσιμοι παντού. Εάν. Παρακαλώ. Εάν σήμερα αναλαμβάνω τη διοίκηση και αύριο ξεκινούσε το έργο σας, βάσει δυναμικής, βάσει αναγκών και αξιών, ποιο είναι το πρώτο που θα κάνατε για το Δήμο Βέρειας? Το πρώτο που θα έκανα είναι αυτό που ανέφερα πριν για τους άνεργους και για τους αγρότες. Την πρώτη μέρα δηλαδή. Θα έπρεπε να έκανα οτιδήποτε περνούσε από το χέρι μου για να βοηθήσω τα παιδιά να βρουν δουλειά και τους αγρότες να κερδίσουν περισσότερα χρήματα. Από εκεί θα ξεκινήσουν όλα πιο γρήγορα. Όλα τα άλλα γίνονται επίσης, αλλά νομίζω το πρώτο είναι αυτό. Δουλειά για τα νέα παιδιά, δουλειά για τους ανθρώπους που είναι μακροχρόνια άνεργοι και επίλυση των προβλημάτων των αγροτών. Και επίσης θα ήθελα να παρενέβαινα ως δήμαρχος στο να διακοπούν οι διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τους πληστηριασμούς και ειδικά με πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Το γεγονός ότι αφήνει, ότι έχουμε μεγάλες περικοπές στην τοπική αυτοδιοίκηση, αφήνει περιθώριο στον Αγριανό Δήμο που να κάνει έργο υποφιλία των πολιτών. Βεβαίως. Θα ήθελα να σας πω, αγαπητέ κύριε Σουρλόπουλο, ότι ο Δήμος Βέρειας έχει ένα προϋπολογισμό πολύ μεγάλο που αν το γνώριζαν οι πολίτες σχεδόν θα ζαλιζόταν. Ο ετήσιος προϋπολογισμός ξεπερνάει τα 140 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πάρα πολλά χρήματα. Επίσης, ο ισολογισμός ο οικονομικός με την έννοια της οικονομικής διαχείρισης ξεπερνάει τα 25 εκατομμύρια ευρώ κατά μέσο όρο τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, αν γίνει σωστή και χρηστή διαχείριση, υπάρχει δυνατότητα να δοθούν κονδύλια εκεί που θα μπορούσαν να επιλύσουν προβλήματα. Πέρα από αυτό, υπάρχουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα που αναφέραμε και πριν, τα οποία είναι ατελείωτα. Τι θέλει η Ευρώπη, τι θέλουν οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλουν μελέτες. Θέλουμε δηλαδή έτοιμες μελέτες. Πρέπει να ετοιμάσουμε μέσα από τις υπηρεσίες του Δήμου και σε συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς μελέτες, τις οποίες θα υποβάλουμε για να ζητήσουμε χρηματοδότηση. Ξέρετε, αυτό έγινε στο παρελθόν στο Δήμο Βέρειας, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Στο πρόσφατο παρελθόν, πριν από περίπου δηλαδή 15-20 χρόνια, στο Δήμο Βέρειας έγιναν μεγάλα έργα από μια άλλη δημοτική διοίκηση. Αυτά μεγάλα έργα δεν ήταν μόνο από εθνικούς πόρους, ήταν και από ευρωπαϊκούς πόρους. Αυτοί οι πόροι υπάρχουν ακόμα. Τα γραφεία τα οποία βοηθούν στο να βγουν αυτά τα χρήματα είναι εδώ και μας περιμένουν. Εμείς δεν είμαστε εκεί για να τα ζητήσουμε. Και επίσης υπάρχουν και οι χορηγίες των ιδιωτών. Ανέφερα το παράδειγμα των αδερφών Κούσκιου. Και ξέρω πολλούς ανθρώπους που θα ήταν έτοιμοι να βοηθήσουν και ξέρετε δεν βοηθάνε οικονομικά, απλώς γιατί έχουμε το κακό παράδειγμα της κακής διαχείρισης της υπόθεσης γέφυρα Κούσκιου. Μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Αν υπάρχει οργανωτικότητα και ουσιαστική διάθεση, μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Και βλέπουμε, ξέρετε, σε άλλους Δήμους να γίνονται και πολλά πράγματα. Οι οποίοι Δήμοι και αυτοί έχουν τα ίδια θέματα με την κεντρική διοίκηση. Και εκεί υπάρχει ζήτημα με τους εθνικούς πόρους κτλ. Γιατί όμως γίνονται έργα? Γιατί πηγαίνουμε σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, σε άλλους Δήμους, όπου είχαμε να πάμε χρόνια και κατάπληκτοι βλέπουμε ότι έχουν γίνει αγνώριστοι σε σχέση με αυτό που βλέπαμε πριν 10-20 χρόνια? Να μην αναφέρω συγκεκριμένους Δήμους, δεν χρειάζεται. Αλλά όλοι μας ξέρουμε Δήμους και στη Βόρεια Ελλάδα που είναι αγνώριστοι. Έχουν πάρκα, δεν έχουν σκυλιά, δεν έχουν λακκούβες, είναι καθαροί.
έχουν μειώσει ενεργεία. Γιατί, πώς έγινε αυτό? Κάποιοι άνθρωποι εκεί, οι οποίοι πήραν σοβαρά το ρόλο τους και εργάστηκαν συστηματικά και μεθοδικά, φέρουν αποτελέσματα. Εμείς θέλουμε να παλέψουμε για να φέρουμε αποτελέσματα. Και πολλές άλλες κλήσεις. Και εγώ που μπορώ, αποφεύγω να πηγαίνω κιόλας, γιατί δεν θέλω να φαίνεται ότι ασχολούμαι πολύ με αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν γίνεται ουσιαστικά μια αιρετή διοίκηση μέσα σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα να έχει τόσα θέματα με τα οποία ασχολείται η δικαιοσύνη. Αυτό δεν γίνεται. Δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό. Και είναι λάθος. Κάποιοι λένε υπάρχει ίσως ποινικοποίηση πολιτικής ζωής. Δεν είναι αυτό. Η πολιτική ζωή θα πρέπει να κινείται στα πλαίσια της νομιμότητας, να προσέχει από πριν κάθε αιρετός, οπουδήποτε βρίσκεται, να είναι τυπικά και ουσιαστικά νόμιμος. Και αναφέρομαι και στην κεντρική πολιτική σκηνή, αν θεωρήσω ότι αυτό θα είναι καλό και νιώσω ότι θα μπορέσω να προσφέρω από εκεί να το μετερήσει, θα δηλώσω ενδεχομένως και τη συμμετοχή μου στην κεντρική πολιτική σκηνή. Θα ήθελα να το καταχωράψετε και αυτό. Και γι' αυτό ίσως και η παρουσία και συναδέλφων εκτός Δημοβέρειας. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Παπαγιά, για το... Αναφέρατε σε μια παρά του λόγου σας για τους πληστηριασμούς, το οποίο είναι το καυτό θέμα, το hot της εποχής. Ως Δήμος Βέρειας, όταν αν εκλεγείτε, ας πούμε, ως Δήμαρχος, τι μπορείτε να κάνετε για αυτούς τους ανθρώπους? Καταρχήν θέλω να σας πω το εξής, ότι είχα την τιμή τις τελευταίες μέρες από κανάλια των Αθηνών και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά να κληθώ με την ιδιότητα του ειδικού στο εμπορικό δίκαιο για να εξηγήσω πώς μπορεί ένας δανειολήπτης να προστατευθεί από την επίθεση που δέχεται από το τραπεζικό σύστημα. Το τραπεζικό σύστημα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια φάση ευνηδιαστικού και νελέητου πολέμου κατά των μικροδανειστών, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή με τις πλάτες της κυβέρνησης, και αυτό δεν τιμάει καθόλου την κυβέρνηση, ενδεχομένως στα πλαίσια της μνημονικής πολιτικής που ακολουθείται. Έχουν ορμήξει σε όλη την Ελλάδα ξαφνικά, ουσιαστικά από τον Ιούλιο και μετά, απλώς τώρα φαίνεται γιατί τώρα ξεκινάνε οι πληστηριασμοί, για να πάρουν τις περιουσίες των πολιτών. Στα δικαιωρικά μας γραφεία έχουμε δεκάδες περιπτώσεις, τόσο από ανθρώπους που κινδυνεύει πρώτη τους κατοικία, όσο και από επιχειρηματίες, που μπαίνουν στη διαδικασία των πληστηριασμών. Εδώ το πολιτικό σύστημα θα έπρεπε να ανορθώσει ανάστημα, ανεξαρτήτως κομμάτων. Θα έπρεπε καταρχήν πρώτον να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία, δεν θα έπρεπε δηλαδή να υπάρχει ελληνική οικογένεια η οποία δεν θα έχει διασφαλισμένη μια κατοικία. Εμείς δεν είμαστε ούτε Αγγλοσάξονες, ούτε Ολλανδοί, ούτε έχουμε έρθει από την Νάπο Ανατολή. Έτσι. Εμείς έχουμε μάθει να έχουμε το σπίτι μας, να έχουμε οικογένειες, να έχουμε μια συνοχή κοινωνική. Δεν θα αφήσουμε κανέναν, δεν πρέπει να αφήσουμε κανέναν να διαλύσει την κοινωνική συνοχή και το θεσμό της ελληνικής οικογένειας. Πρέπει λοιπόν το κράτος, η πολιτεία και όπου μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να παλέψει για να μην μείνει η ελληνική οικογένεια χωρίς δικό της σπίτι, πρώτον. Δεύτερον, όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις έχουν υποστεί μια τεράστια επίθεση. Δεν θα συζητήσουμε τώρα για το πολιτικό παρασκήνιο γιατί γίνεται αυτό. Αλλά δεν γίνεται κλειστές επιχειρήσεις να οδηγήσουν στην ανάπτυξη της οικονομίας. Πρέπει να σωθούν και οι επιχειρήσεις. Και πρέπει και εκεί να παρέμβει η κυβέρνηση. Υπάρχουν άνθρωποι που πήραν 100.000 ευρώ δάνειο, δώσαν 300.000 ευρώ και χρωστάνε άλλα 200. Και τους παίρνουν τώρα το εργοστάσιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εδώ θέλει νομοθετική πρωτοβουλία. Τι κάνει τώρα ένας δήμαρχος? Ο δήμαρχος, όπως σας είπα πριν, οργανώνει μια υπηρεσία. Έτσι. Αν μου επιτρέπετε, τι θα μπορούσε να κάνει ο Δήμος Βέρειας συγκεκριμένα? Θα μπορούσε να οργανώσει μια νομική υπηρεσία, ένα τμήμα, για να παρέχει δωρεάν υπηρεσίες σε πολίτες που έχουν τέτοια θέματα. Και σε συνεργασία με το Δικαιωρικό Σύλλογο. Να πει δηλαδή, όποιος πολίτης έχει ένα θέμα, είτε είναι υπερχρεωμένη νοικοκυριά, είτε είναι επιχείρηση, είτε είναι πρώτη κατοικία, ελάτε εδώ να σας συμβουλέψουμε. Ελάτε εδώ να σας βοηθήσουμε. Όσον αφορά τους πολίτες, τι κάνει μετά η Δημοτική Αρχή σαν φορέας εξουσίας? Απευθύνεται στην κεντρική πολιτική εξουσία. Πηγαίνει στο αρμόδιο Υπουργείο, πηγαίνει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Κάνει παρεμβάσεις. Πηγαίνει στην περιφέρεια και ζητά συνεργασία σε αυτή την κατεύθυνση. Ζητάει, για παράδειγμα, από τους συμβολογράφους τοπικούς να απεργήσουν, όπως κάνουν στη Θεσσαλονίκη. Κάποιοι φωτισμένοι άνθρωποι, όπως τον Συμβολογραφικό Σύλλογο Κεντρικής Μακεδονίας, αποφάσισαν να απέχουν από τους πληστηριασμούς μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου. Και δώσαν μια ανακούφιση στις οικογένειες που είχαν προβλήματα αυτόν τον καιρό. Ανακουφίστηκαν. Σε άλλες περιοχές της Ελλάδας δεν έγινε αυτό. Είναι δηλαδή καθαρά θέμα βούλησης, είτε πολιτικής είτε κοινωνικής. Εδώ μπορούμε και τώρα να κάνουμε δράσεις. Και προκαλώ και προσκαλώ τον κύριο Δήμαρχο, αν θέλει, να συνεργαστούμε πάνω σε αυτό για να βοηθήσουμε στην επίλυση τέτοιων θεμάτων. Και τώρα μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και μπορούμε, κύριε Τουτζίδη, να το βάλουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, να μου το θυμίσετε κιόλας κι εσείς, και να ζητήσουμε τον κύριο Βοριαζίδη να τοποθετηθεί. Ξέρετε τι θα κάνει? Δεν θα καταλάβει τι του είπα, το πιθανότερο. Και θα μου απαντήσει στην επόμενη συνεδρία σε απογραπτό κείμενο, που πάλι θα μου απαντήσει άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
Και μετά θα μου πείτε πάλι γιατί δεν κάθεσαι να τον ακούσει. Τι να ακούσω, ότι η υπηρεσία μας δεν ασχολείται με αυτά τα θέματα, θα μου πει. Που είναι εγκατελειμμένα και μέσα στα αγριόχορτα με τα φίδια. Είναι η κατάσταση αυτή. Εγώ πραγματικά θλίβομαι. Έτσι. Ενημέρωσης. Δύο συνάδελφοί σας μου στείλαν μήνυμα ότι ξαφνικά τους έτυχε κάτι οι συνάδελφοί σας από τη Βέρεια που δεν μπορούν να έρθουν. Και το θεωρώ πολύ συλληπιτικό να ανακοινώνει την υποψηφιότητα κάποιος, ενδοκινώνει και ο Καλκίδης, και στην Αλεξάνδρα να καλεί μόνο τα τοπικά, ενώ οι μυρίσεις εκμυρίσεις του νομού μας με την Αλεξάνδρα έχουν πολύ σχέση και πολύ στηρίζουν, όπως και η τηλεόραση, όπως και τα social. Άρα λοιπόν είναι πολύ στενόκρατο αυτό. Στην Άναρτα καλούμε μόνο αυτούς και όχι τις ημερήσεις και όχι την τηλεόραση. Άντε θα το δούμε και θα σχολιάσουμε. Τώρα το βλέπω σε ελληνικό. Υγεία εύχομαι και καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα.